αλλάζει άρδιν το τοπίο του ποινικού κώδικα και του κώδικα ποινικής δικονομίας μετά από την υπερψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου. Μια από τις αλλαγές που προβλέπονται είναι η έκτιση ποινών ακόμα και για πλημεληματικές παραβάσεις. Οι αλλαγές ξεκινούν στο ποινικό κώδικα από πλέον μια δικαιοπολιτική απόφαση της κυβέρνησης να εκτείονται ποινές ακόμη και για πλημεληματικές παραβάσεις, που σημαίνει ότι πλέον ποινή φυλάκισης άνω των 2 ετών θα οδηγεί υποχρεωτικά τον δράστη στην φυλακή, σε ένα πλαίσιο έκτησης, πραγματικής έκτησης από 1 έως 6 μήνες. Αυτό είναι, αν θέλετε, το πιο σημαντική τροποποίηση. Επανέρχεται η μετατροπή της ποινής σε χρήμα. Την αντίθεσή τους στις αλλαγές εξέφρασαν από την πλευρά τους δικηγόροι του Ηρακλείου, λέγοντας πως υπάρχουν διατάξεις που εισάγουν μια αδικαιολόγητη αυστηροποίηση στο ποινικό πλαίσιο, με τους ίδιους να εκφράζουν τις επιφυλάξεις τους. Θεωρούμε ότι είναι πολύ αυστηρές αυτές οι ρυθμίσεις, αυτές οι διατάξεις, και έχουμε επιφυλάξεις τις οποίες εκφράσαμε και οι δικηγορικοί σύλλογοι και ως ολομέλεια, και ελπίζουμε ότι οι δικαστές μας θα μπορέσουν να κάνουν έλογη χρήση και αξιοποίηση, ώστε να μην στείλουν κόσμο άδικα φυλακή αν δεν θα έπρεπε να πάει. Σήμερα είμαστε εδώ για να αναδείξουμε τα προβλήματα τα οποία πιστεύουμε ότι θα ανακύψουν σε πρακτικό επίπεδο από την εφαρμογή των νέων διατάξεων. Θεωρούμε ότι είναι διατάξεις οι οποίες εισάγουν μια αδικαιολόγητη αυστηροποίηση των ποινών χωρίς να έχει συνεκτιμηθεί να συνεκτιμηθούν οι δυσκολίες οι οποίες θα ανακύψουν κατά την έκτηση των ποινών αυτών. Παράλληλα υπάρχουν και παρεμβάσεις στην ποινική δικονομία οι οποίες και αυτές συνδέονται με σημαντικά πρακτικά προβλήματα. Με στόχο μια πρώτη επιστημονική προσέγγιση του θέματος, ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου πραγματοποίησε ημερίδα όπου οι επίμαχες τροποποιήσεις ήρθαν στο επίκεντρο. Το ζήτημα ξεδιπλώθηκε μέσα από ομιλίες δικηγόρων και καθηγητών. Νομίζω ότι συγκεντρώνει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Έχουμε εξαιρετικούς συζητητές. Είναι εκπρόσωποι των τριών νομικών σχολών της χώρας. Το Δικηγορικό Σώμα εξέφρασε το προηγούμενο διάστημα τις αντιρρήσεις του σχέση με το συγκεκριμένο νομοθέτημα που αποτελεί πλέον νόμο του κράτους. Θα το δούμε πώς θα τρέξει στην πράξη. Επιχειρούμε μία πρώτη επιστημονική προσέγγιση των ψηφισμένων πλέον διατάξεων που επιφέρουν δομικές αλλαγές τόσο στον ποινικό κώδικα όσο και στον κώδικα ποινικής δικονομίας.